Στα πολύ μικρά παιδάκια, τα μωράκια, κάτω των 3 μηνών, οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση πυρετού πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το παιδίατρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται διερεύνηση, γιατί οποιοδήποτε νόσημα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα, συνήθως σε αυτή την ηλικία μας τα εμφανίζουν με τα ίδια συμπτώματα και ο χρόνος έχει σημασία. Άρα πρέπει το παιδάκι να αξιολογηθεί και να διερευνηθεί ανάλογα. Στα μεγαλύτερα παιδάκια, συνήθως έχουμε περιθώριο. Εκεί θα δούμε τη γενικότερη κατάσταση του παιδιού. Το ύψος του πυρετού δεν λέει κάτι απαραίτητα για την αιτία. Οι περισσότεροι γονείς, όταν ο πυρετός είναι υψηλός, ανησυχούν, αλλά ακόμα και οι υιογενείς καταστάσεις που θα κάνουν το κύκλο τους και περνάνε μόνες τους, μπορεί να συνοδεύονται από αρκετά υψηλό πυρετό. Ανησυχούμε όμως αν ανάμεσα στους πυρετούς το παιδάκι δεν αισθάνεται καλά και αν δεν λαμβάνει αρκετά υγρά ή αν συνοδεύονται από κάποιο άλλο σύμπτωμα που είναι καλό να το περιγράψουμε στον παιδίατρό μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης. Ο πιο αξιόπιστος, ειδικά στη βρεφική ηλικία, είναι από τον προκτό, γιατί μας δείχνει την κεντρική θερμοκρασία του παιδιού. Η μέτρηση από τη μασχάλη, η μέτρηση από το μέτωπο δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες, γιατί το παιδάκι μπορεί να είναι σκεπασμένο και να δείχνει πιο ψηλά, μπορεί να ήταν υδρωμένο ή μπορεί να έχει βγει μόλις από το μπάνιο και να μας δείχνουν λαθασμένη θερμοκρασία. Του αυτού είναι αρκετά αξιόπιστη, με τον περιορισμό ότι σε μια οτίτιδα μπορεί να δείχνει διαφορετική θερμοκρασία στα δύο αυτιά, ή αν το παιδί κοιμόταν από τη μια πλευρά, πάλι μπορεί να μας δείξει λάθος θερμοκρασία. Πυρετό θεωρούμε πάνω από 38 από το προκτό. Όμως ο πυρετός είναι σύμπτωμα, δεν είναι νόσημα από μόνος του. Δεν σημαίνει ότι κάθε πυρετός θέλει θεραπεία. Ο πυρετός είναι μέρος της άμυνας μας. Παλιά συνηθίζαμε να δίνουμε αντιπυρετικά στην παραμικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Πλέον γνωρίζουμε ότι δεν χρειάζεται να τον καταπνίγουμε και μας βοηθάει στην καταπολέμηση των λοιμόξεων. Άρα θα δώσουμε αντιπυρετικό αν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή ή αν είναι χαμηλότερη και συνοδεύεται από κακοδιαθεσία του παιδιού, οπότε θέλουμε να το ανακουφίσουμε από το σύμπτωμα. Οι πυρετικοί σπασμοί εμφανίζονται στις μικρές ηλικίες. Η κόρυφωσή τους είναι γύρω στους 18 μήνες και συνήθως μετά, όσο μεγαλώνουν τα παιδάκια, ειδικά μετά τα 6, οι πιθανότητες μηδενίζονται. Είναι καλοειδής κατάσταση. Δεν αφήνει κάποιο κατάλοιπο νοητικό στο παιδάκι και δεν μας ανησυχεί ότι θα του αφήσει κάποιο πρόβλημα. Το σημαντικότερο είναι να γνωρίσουν οι γονείς αυτή την κατάσταση ότι έχουν χρόνο. Ακόμα και μπροστά μας να συμβούν οι πυρετικοί σπασμοί, συνήθως εκτός από υποστήριξη του παιδιού, δεν δίνουμε κάποια άλλη αγωγή. Οπότε διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Αν έχουμε τη δυνατότητα, είναι καλό να κοιτάξουμε το χρόνο. Αν τραβήξουν και ένα βίντεο, ακόμα καλύτερα. Πλέον με τα κινητά είναι αρκετά εύκολο, γιατί μετά μπορούν να μας δώσουν πολύ σημαντικές πληροφορίες στους γιατρούς για το πώς ξεκίνησαν οι σπασμοί, από πού. Να μετρήσουν τη θερμοκρασία του παιδιού, να του χορηγήσουν αντιπυρετικά μόνο από το προκτό. Στην περίπτωση των σπασμών γενικά και των πυρετικών σπασμών, δεν χορηγούμε τίποτα από το στόμα. Γυρνάμε τα παιδάκια στη λεγόμενη θέση ανάνυψης, δηλαδή στο πλάι, και απομικρύνουμε οτιδήποτε αιχμηρό ή υπερβολικά μαλακό μπορεί είτε να τα τραυματίσει είτε να φράξει την αεροφόρο οδό. Δεν δοκιμάζουμε να εμποδίσουμε τις κινήσεις τους. Έχουν πολύ δύναμη και μπορεί να τους κάνουμε περισσότερο κακό παρά καλό. Και επίσης, μια πολύ συχνή παρανόηση όσον αφορά τους σπασμούς, που έχουν κυρίως οι μεγαλύτερες γενιές, είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε τη γλώσσα και να βάλουμε κάτι στο στόμα να μην γυρίσει η γλώσσα. Η γλώσσα, αυτό που συμβαίνει, είναι ένας μυς, ο οποίος μπορεί να χαλαρώσει και βάζοντας το παιδάκι στη θέση ανάνυψης, έρχεται και αυτή μπροστά και δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος. Δεν προσπαθούμε με το ζόρι να ανοίξουμε το στόμα ή να βάλουμε κάτι μέσα, γιατί πάλι μπορεί να το τραυματίσουμε εμείς, να σπάσουμε κάποιο δόντι, να δημιουργήσουμε κάποια εσρόφηση. Το μόνο να το γυρίσουμε στο πλάι και να το υποστηρίξουμε είναι ό,τι χρειάζεται. Και φυσικά ενημερώνουμε τον γιατρό, ξεκινάμε να πάμε στις πρώτες βοήθειες, γιατί πάλι ο χρόνος έχει σημασία, ότι αν κάτι κρατήσει υπερβολικά πολύ, κάποιο επεισόδιο σπασμού που κρατάει πολύ, θα πρέπει να χορηγηθεί αγωγή.